Κυρία Υφυπουργέ, κυρία κύριε Υφυπουργέ, κύριε Αρχηγέ Γεθά, αγαπητή κυρία Αρχηγή, κυρία Νικολακοπούλου, κυρία Καραμπέδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για να γιορτάσουμε την ημέρα της γυναίκας. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε, το είπα και εισερχόμενος, στη διαφορετική ενδυματολογική προσέγγιση. Θεώρησα ότι βγάζοντας τη γραβάτα εγκαταλείπω ένα από τα ανδρικά οχυρά. Καταρχήν, έχω πει επανειλημμένως ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας πιστεύει στο στρατό των πολιτών. Πιστεύει πάρα πολύ στον ένοπλο πολίτη. Βεβαίως, ο κορμός, κύριε Αρχηγέ, είναι πάντα ο επαγγελματικός κορμός των άξιων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά και το ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Αλλά οφείλω να πω και το αριθμητικό πλαίσιο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυνάμει μια απειλή από χώρα πολύ υπέρτερη αριθμητικά από εμάς. Θα προσεγγίσει μέχρι τα μέσα του αιώνα, αν θα υπερβεί τα 100 εκατομμύρια. Εμείς θα είμαστε στα 11-12. Η απλή λοιπόν αριθμητική μας επιβάλλει τον στρατό των πολιτών. Όπως επίσης και η ιδεολογική αντίληψη ότι ο ένοπλος πολίτης που υπερασπίζει την πατρίδα, τα αδενικά, το σπίτι του, είναι πάντοτε αυτό το οποίο διέκρινε τον ελληνισμό από την εποχή της πόλης κράτους. Η ωραιότατη έκθεση για τη Χερόνια, μάλιστα, που αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα, για το μνημείο της Χερόνιας και την σχετική μάχη, το υπενθυμίζει αυτό με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Όταν λοιπόν μιλάμε για το στρατό των πολιτών, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως ανακόλουθο να εξαιρέσεις το μισό πληθυσμό από αυτή τη σκέψη. Ήταν σαν ο ελληνισμός, αντί για 11 εκατομμύρια, να γίνει ξαφνικά 5,5 εκατομμύρια. Ή αν θέλετε ανάποδα, με την προσφυγή στο κομμάτι, στο γυναικείο μας πληθυσμό, δεν είμαστε 11,5 εκατομμύρια, γινόμαστε 22 εκατομμύρια. Είμαι σίγουρος θα παρατηρήσατε ότι ο δείκτης συμμετοχής γυναικών στον τουρκικό στρατό είναι κάπου στο 0,3%, έναντι του πολύ καλού δικού μας. Το σχετικό νομοθέτημα υπάρχει. Υπήρχε στον πίνακα. Είναι ένα νομοθέτημα του 1977 που δείχνει πόσο μακριά έβλεπε τότε ο Ευάγγελος Αβέροφ και η τότε κυβέρνηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς υλοποιούμε αυτή την πρόβλεψη για την εθελοντική, επαναλαμβάνω το εθελοντική για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση αυτό, την εθελοντική στράτευση των γυναικών. Και τις επόμενες εβδομάδες θα σας παρουσιάσουμε μαζί με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, μια αρχική σκέψη για το πώς μπορούμε, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να εκμεταλλευτούμε το ανθρώπινο κεφάλαιο της πατρίδας μας, όχι μόνο στο επίπεδο των στελεχών μας, αλλά και στο επίπεδο της εθελοντικής στράτευσης. Ξεκινώντας από δόκιμες αξιωματικούς με συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες θα υπηρετούν για ένα χρονικό διάστημα, και σιγά-σιγά προχωρώντας σε ευρύτερα τμήματα του γυναικείου πληθυσμού, που θα ήθελαν να φορέσουν αυτή την έντιμη αλλά και πολύ όμορφη στολή που φοράτε και να έχουν, κατά την άποψή μου, εκπληκτική εμπειρία να υπηρετήσει κανείς τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Κύριε Νικολακοπούλου, νομίζω έχετε γράψει «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ». Νομίζω ότι εδώ είσαστε απολύτως στο χώρο σας. Κυρία Καραμπέτη έχει παίξει εμβληματικούς ρόλους. Θα μου επιτρέψει να τη θυμίσω κάτι που σίγουρα θα θυμάται, το ρόλο στους Πέρσες του Εσχύλου. Θεωρώ ότι είναι κορυφαίος ρόλος μάνας, η οποία, το λέω απλώς για όσους δεν έχει τύχει να το ξέρουν, είναι η θεώρηση, αλλά από την πλευρά των Περσών, από την πλευρά των ηττημένων. Αυτός είναι ο κύριος και πρωταγωνιστικός ρόλος. Πώς αντιμετωπίζεται η ήττα από την πλευρά μάνας ηττημένων, όχι μάνας νικητών, που ίσως είναι πιο εύκολο. Κύριε Καραμπέτη, ούτως ή άλλως έχει ενσαρκώσει εμβληματικούς ρόλους. Έχετε παίξει και ενόπερα της Πεντάρας. Η μόνη φορά στη ζωή μου που είδα την Μελίνα Μερκούρη, στην τελευταία, νομίζω, παράσταση της ζωής της. Έτσι σας είπα και την ηλικία μου. Να είστε πάντα καλά, να υπηρετείτε με ψηλά το φρόνημα, εκπροσωπείτε μια ευρύτερη αξία και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πρέπει να είστε απολύτως περήφανες γι' αυτό. Ευχαριστώ θερμά.